ζωντανή σύνδεση και με πρωταγωνιστές τους κριτικούς της μεταμόρφωσης στην Αθήνα, όπου τίμησαν με λεβεντιά τις ιστορικές, τιμούν με λεβεντιά διαχρονικά ιστορικές επετείους, μεταξύ αυτών βέβαια και τη μάχη της Κρήτης. Πολύ σωστά. Και έχουμε και ένα βίντεο με χορούς. Σωστά. Ακριβώς. Για πάμε λίγο να μπούμε στο κλίμα και να πάμε και σε ζωντανή σύνδεση, να δούμε τι έκαναν εκεί οι κριτικοί. Μπήκαμε στο κλίμα, πήραμε έτσι και νιώσαμε τον παλμό εκεί των κριτικών. Πάμε και στον πρόεδρο της Ένωσης Κριτών Μεταμόρφωσης ή Μεγαλώνησος, τον κύριο Βασίλη Χατζηδάκη. Διατελεί πρόεδρος 32 χρόνια, ένα σύλλογος ο οποίος λειτουργεί και παράγει και προάγει τον πολιτισμό 38 χρόνια. Κύριε Χατζηδάκη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση για πολλαστή φορά. Να σας ευχαριστήσουμε εμείς. Καλησπέρα σε όλη την Κρήτη. Μας μεταφέρατε εγώ εκεί τον παλμό, τον έντονο, τον ξεχωριστό, τον διαχρονικό του συλλόγου σας, που προάγει όπως είπα τον πολιτισμό και βέβαια έχει και καλούς χορευτές από ό,τι βλέπω. Προσπαθούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια με την νεολαία να την έχουμε κοντά. Και ένα κίνητρο είναι και ο χορός. Βέβαια, δεν σταματάμε μόνο εκεί. Κάνουμε πολυπίκυλες εκδηλώσεις με διάφορα θέματα και θέματα εξωστρεφή, έτσι ώστε να έχουμε αγκαλιάσει τον τοπικό πληθυσμό εδώ και να μην αποτελείται ο σύλλογος μόνο από κριτικούς, αλλά από πάρα πολλούς φίλους. Οπότε έχουν αγκαλιάσει την προσπάθειά σας και ντόπιοι εκεί κατά κάποιο τρόπο, οι οποίοι δεν είναι κριτικοί, δεν κατάγονται από την Κρήτη, αλλά συμμετέχουν στις δραστηριότητές σας. Βέβαια συμμετέχουν και πάρα πολλά παιδιά που μαθαίνουν, τους αρέσει ο χορός μας και μαθαίνουν κριτικούς χορούς. Και βέβαια μετά από δύο χρόνια πανδημίας και κορονοϊού, με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται βέβαια και συνεπαγόταν για τη λειτουργία του Συλλόγου της Ένωσης, έχετε μπει σε μία ροή εκδηλώσεων. Έχουμε μπει σε μια ροή εκδηλώσεων, έχουμε εξαιρέσει μόνο τα γλέντια, που ο κόσμος εκεί είναι πάρα σπουδαιολής και δεν μπορείς να ελέγξεις κάποια πράγματα. Τις άλλες εκδηλώσεις όμως προσπαθούμε και τις πραγματοποιούμε. Θέλω να σας πω μία από τις μεγάλες εκδηλώσεις που πραγματοποιήσαμε στις 19 του Μάρτη. Αφορούσε την Κρήτη στην Ενθεργευσία του 1821, για τα 200 χρόνια. Με μεγάλη συμμετοχή βέβαια, αλλά όχι όπως σας είπα, όπως ένα γλέντι. Και επίσης προγραμματίζουμε τώρα τέλος Ιουνίου περίπου να κάνουμε μία άλλη εκδήλωση, εξωστρεφή και αυτή, όπως σας λέω, για να μπορούμε να μας πλησιάζει πάρα πολλοί κόσμος. Η Κρήτη με την αφορμή των 100 χρόνων από τη μικρασιατική καταστροφή, η Μικρά Ασία και η Κρήτη. Κάπως έτσι θα είναι ο τίτλος της, ναι. Δεν έχει οριστικοποιηθεί, θα γίνει τέλος Ιουνίου περίπου. Μάλιστα. Λοιπόν, Εύη. Είναι πολύ όμορφη εικόνα που βλέπουμε έτσι με τις παραδοσιακές στολές. Κάνετε και μαθήματα στο σύλλογο, οπότε μπορεί κάποιος που δεν έχει ας πούμε, γνώση των χωρών να έρθει να παρακολουθήσει, να μάθει. Είναι το αποτέλεσμα που βλέπουμε δικό σας. Από 5 χρονών παιδιά μέχρι και 80 χρονών μπορούν να έρχονται στο σύλλογο. Τα μαθήματα είναι εντελώς δωρεάν.
δεν υπάρχει κανένα όφελος για το σύλλογο. Απλά προσφέρουμε. Με αυτόν τον τρόπο προσφέρουμε κι εμείς. Και είναι αυτή η αγάπη και η φλόγο που έχετε για να μεταδώσετε την κριτική παράδοση σε μικρούς και μεγάλους. Ακριβώς. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Αυτός είναι. Μάλιστα. Να διατηρήσουμε, διαφυλάξουμε και να διαδώσουμε. Επίσκεψη στην Κρήτη το καλοκαίρι, φαντάζομαι, σίγουρα θα υπάρξει. Ναι, σε κανένα μισή μήνα. Σε ένα μισή μήνα, έτσι, να πιάσουν οι καλές ζέστες που λένε. Λοιπόν, ναι. Πρόεδρε... Έχετε ευκαιρία, μπορώ να στείλω την καλησπέρα μου, στο χωριό μου. Στο Αμάρι, στο χωριό μου, στο Χορδάκι, να στείλω την καλησπέρα μου. Βέβαια, να τη στείλετε. Και σύντομα θα βρεθούμε, και σύντομα θα βρεθούμε. Με το καλό να σας γνωρίσουμε και από κοντά, έχουμε πολλά να πούμε, χαρά μας. Και βέβαια η υποχρέωσή μας εδώ στην εκπομπή να επικοινωνούμε με ανθρώπους που νιώθουν δύο φορές κριτική, για πολλούς λόγους. Να σας ευχαριστήσουμε. Κοιτάξτε, ναι, πείτε μας. Μεγάλος στο χωριό, μεγάλωσα στην Κρήτη και έχω κρατήσει πολλά από αυτά που έζησα σαν μικρό παιδί. Όμορφα, όμορφα κύριε Χατζηδάκη. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Να είστε καλά, στους χαιρετισμούς μας. Καλό καλοκαίρι σε όλους μας, καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά. Και σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, το πρώτο μέρος που προτείνω να το κλείσουμε με το βίντεο των κριτικών της μεταμόρφωσης και να παίξουμε όλο το δίλεπτο, όλο το βιντεάκι μας έχουν στείλει. Λοιπόν,